Θα επιδιώξουμε να πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ζερβό, καθώς βρέθηκε σε περιοχές της Μπολόνια, με φόντο και μία συνεργασία βέβαια, που έχει να κάνει με την ανάδειξη της Μονής του Αγίου Αντωνίου Φραρός στη Νεάπολη Λασιθίου, προκειμένου να διερευνηθεί και μία περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των Δήμων. Τον Δήμο δηλαδή που επισκέπτει ο κύριος Ζερβός, βλέπουμε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά εντάσσονται στο σχεδιασμό εξωστρέφειας που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή, με φόντο βέβαια τη σύναψη συνεργασιών σε διαφορετικούς τομείς. Μεταξύ αυτών σε τομείς πολιτισμού, σε τομείς που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων. Γόνιμη πρόκληση για το μέλλον, κοινό ιστορικό παρελθόν, κατά κάποιο τρόπο τίτλος των επαφών του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, με την αντιπροσωπεία, δεν βρέθηκε μόνο ο Δήμαρχος, κριτική αντιπροσωπεία, βρέθηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας και ο Δήμαρχος Σιτίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ο κ. Αλεξάκης. Επισκέφθηκαν και το καλυμάρμαρο τάφο του Πάπα Αλεξάνδρου του Πέμπτου στη Βασιλική του Αγίου Φραντζίσκου στην Μπολόνια, ενώ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για την εκλογή, την πορεία του και τους καθολικούς ιερείς. Δίνουμε λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε να βλέπουμε φωτογραφικό υλικό, να πάμε στον Δήμαρχο προκειμένου να μας τα πει καλύτερα και κυρίως βέβαια τι έπαφες έγιναν, τι υπόθηκαν και ποιο το αποτέλεσμα και αν περιμένουμε και δική τους αντιπροσωπεία. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο βασικός στόχος... Δεν σας άκουσα. Έκανα ένα πρόλογο στο κομμάτι της ατζέντας και των επαφών εκεί στην Μπολόνια της Ιταλίας. Το βασικό συμπέρασμα. Ο βασικός στόχος της επίσκεψής μου με την ευκαιρία της εκδήλωσης που έγινε από τον Δήμο Σιτίας με τον Δήμο της Μπολόνια ήταν να εξετάσω τη δυνατότητα της πιθανότητας αδελφοποίησης του Δήμου της Μπολόνια με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, με βασικό, αν θέλετε, ας το πούμε άξονα, να το πούμε κεντρική ιδέα, το ότι ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος, ο οποίος έχει ενταφιαστεί στην Μπολόνια, ναι, στο ναό του Αγίου Φραγκίσκου, έχει γεννηθεί στις Καρές στη Νεάπολη, όπου υπάρχει και το μοναστήρι του Φραρού, το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, πίσω από αυτή την ιστορία προφανώς υπάρχει και η διαδικασία της αναζήτησης συνεργασίας στο γαστρονομικό επίπεδο, αφού ξέρουμε ότι η Μπολόνια, η περιοχή της Εμίλια Ρωμάνα, είναι από εκείνες τις περιοχές της Ιταλίας που έχουν εξαιρετικές περγαμηνές στο ζήτημα της γαστρονομίας, όπως και εμείς στην Κρήτη βέβαια, έτσι. Οπότε και αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει. Μάλιστα με την πρόξενο που συζήτησα μετά τη συνάντηση που είχαμε με την υπεύθυνη των διεθνών σχέσεων του Δήμου Μπολόνια και Πολύγων με τον Δήμαρχο, είπαμε ότι το θέμα της αδελφοποίησης είναι ένα, αλλά υπάρχει δυνατότητα και μέσω μνημονίων να αναζητήσουμε δυνατότητες συνεργασίας και να καταλήξουμε εκεί. Ζήτησα λοιπόν από την πρόξενο, την κυρία Λαμπράκη, η οποία ήταν και η ψυχή αυτής της οργάνωσης, να αναζητήσει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία και ενδεχομένως από το Μάιο με μια εκδήλωση για τη γαστρονομία στον Άγιο Νικόλαο, όπου να μετακληθούν μάγειροι και δημοσιογράφοι γαστρονομίας από την περιοχή της Μπολόνια και να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε έτσι, αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί περισσότερο. Προφανώς δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο, αλλά δεν θα σταματήσουμε μέχρι να έχουμε κάποιο ουσιαστικό και σοβαρό αποτέλεσμα. Μάλιστα, ένας στόχος, ένας σχεδιασμός που υλοποιείται και στο κομμάτι και στο μέτωπο της εξωστρέφειας. Να βγούμε προς τα έξω, ακριβώς να δούμε και άλλους τόπους, να επικοινωνήσουμε. Ακριβώς έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και για την προβολή του τόπου, αλλά ξέρετε και μέσα από αυτές τις διαδικασίες την διπλωματία των πόλεων, όπως λέω, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες του άλλου Δήμου και να συζητούν θέματα δύσκολα. Είδατε τι έγινε τώρα με τους σεισμούς στην Τουρκία. Έτσι, βλέπετε ότι μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα μεταξύ μας που οι κυβερνήσεις, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν, λόγω των δεσμεύσεων που υπάρχουν, ακριβώς, δεν είναι εύκολο να συζητηθούν. Οπότε όλα αυτά βοηθούν στην ύπαρξή μας. Τι σας έκανε εντύπωση εκεί στην Μπολόνια της Ιταλίας? Ήταν αυτό το οποίο σας προκάλεσε το ενδιαφέρον και είπατε, αυτό είναι σωστό, πάω να το υιοθετήσω και εγώ ή να προσπαθήσω, κοιτάξτε, ακόμα και στο κομμάτι της καθημερινότητας? Βέβαια, μα κοιτάξτε, η πόλη της Μπολόνια αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σε ποιότητα στην βαθμονόμηση από άποψη ποιότητας ζωής σε όλη την Ιταλία. Μια πόλη καθαρή,
μια πόλη φιλική προς τον πολίτη. Αυτές είναι εικόνες που εισπράττει κανείς όταν επισκέπτεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες τους άλλους τόπους και μπορεί και να προσπαθήσει να μεταφέρει τις καλές πρακτικές και στην δική του την περιοχή, και αυτό συζητάω. Είναι μια πόλη ιδιαίτερα φιλική, ιδιαίτερα ανθρώπινη, πάρα πολύ νεολαία βέβαια διότι είναι πανεπιστημίου πολύ, όμως είναι μια πόλη που θα έλεγα ότι ναι, έχει πολλά κοινά με το ελληνικό μας στοιχείο, παρόλο που λέμε για όλους τους Ιταλούς ότι είμαστε περίπου ίδιοι. Νομίζω ότι η Μπολόνια έχει ένα χαρακτήρα παραπάνω. Μου δόθηκε η ευκαιρία στη συνέχεια λόγω των ταξίδιών να περάσω και από το Μιλάνο. Καμία σχέση, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλη κλίμακα, άλλη λογική. Το άλλο είναι ανθρώπινο, είναι ζεστό και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε από αυτά που έχουν επιτευχθεί και να τα μεταφέρουμε στη δική μας. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.